Κοιτάξτε να δείτε, η Δύση δεν είναι άμυρη ευθυνών για αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι πολλά χρόνια υπάρχει το πρόβλημα και μην θεωρούμε ότι χθες ξυπνήσαμε και είδαμε αυτά τα πράγματα. Έχει τεράστια ευθύνη με τη συμπεριφορά της στα προηγούμενα όλα αυτά τα χρόνια. Το λάθος του Πούτιν, ενώ μέχρι και ο Μπάιντεν έδινε κάποιο δίκιο και επέτρεπε μια μικρή παρέμβαση στην Ουκρανία. Το λάθος του Πούτιν είναι ότι ξεκίνησε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον μιας χώρας, η οποία σαφώς είναι υποδέωστη στρατιωτικά. Απεδείχθη ότι ούτε στρατηγικό στόχο είχε, διότι όταν κατορθώνει στο τέλος και βάζει τον Ζελένσκι σαν το κέντρο βάρους όλης αυτής της επιχείρησης και κατέστησε τον Ζελένσκι από τη μια μέρα στην άλλη ήρωα, εκεί είναι ένα λάθος. Εάν έμπαινε και έπαιρνε τις δύο αυτόνομες περιοχές, οι οποίες πραγματικά ταλαιπωρούνταν από όλους αυτούς τους ναζιστικές αυτές ομάδες που υπήρχαν και συνεχίζουν να δρούν στην περιοχή αυτή της Ουκρανίας, νομίζω ότι κανένας δεν θα έλεγε και κάτι. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο? Αν προχωρούσε και έπαιρνε και τη Μαριούπολη και ένωνε την Κριμαία με τη Ρωσία, και εκεί ακόμα θα υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις, αλλά όχι σοβαρές. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι γιατί ουσιαστικά με τον τσακουκά του κάποια μέρα θέλησε μια χώρα των 45 εκατομμυρίων να την καταλάβει, και μάλιστα με τον τρόπο που έχει γίνει, προκαλώντας τους ηγέτες της Δύσης, που εν πάση περιπτώσει να είμαστε και ξεκάθαροι, όλη αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί πάρα πολύ τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Τι έχει γίνει τώρα? Όλη η Δύση είναι ενωμένη, συσπηρωμένη εναντίον του Πούτιν. Ουσιαστικά το ενεργειακό κομμάτι στο επόμενο διάστημα θα έρθει στα χέρια της ΗΠΑ, στερώντας τη δυνατότητα αυτή από τη Ρωσία και τις σχέσεις που είχε η Ρωσία με την Ευρώπη. Και ο μεγάλος, ο μέγας χαμένος, σαφώς είναι η Ευρώπη, η οποία θα ταλαιπωρηθεί τα επόμενα χρόνια και στα ενεργειακά και με την ακρίβεια και όλα αυτά. Αυτό το κατόρθωσε σε μία νύχτα με τη βοήθεια του Πούτιν ο ΗΠΑ. Μήπως διάβασε λάθος και το Ζελένσκι και τη Δύση? Μήπως περίμενε ότι η Δύση θα ήταν μία διαλυμένη οικογένεια όπου ο καθένας θα έλεγε το δικό του και τελικά βρήκε την Δύση ενωμένη απέναντί του? Μήπως δηλαδή είχε στρατηγικό στόχο, απλώς δεν του βγήκε? Σαφώς έχουν γίνει λάθη, διότι αν ήξερε ότι αυτά θα πάνε έτσι δεν θα τα είχε κάνει. Θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα λάθη του Πούτιν ότι ουσιαστικά εστίασε το Ζελένσκι και την κυβέρνησή του και τους ναζιστές. Αυτό θα μπορούσε να το πετύχει χωρίς να το δηλώνει. Δηλαδή, φτάσαμε αυτή τη στιγμή ο Ζελένσκι από εκεί που είχε προβλήματα μέσα στην Ουκρανία και τον κατηγορούσαν για πολλά και διάφορα, να γίνει ο ήρωας και να γραφτεί και στην ιστορία για ήρωα. Η αντίδραση της Δύσης μπορεί να τον εξώθησε στο να το ξεχυλήσει? Όχι, μα η πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, σαφώς η Δύση. Θέλω να πω, εάν η αντίδραση ήταν πιο μέτρια, πιο ήπια. Δεν θα είχαμε φτάσει. Τι λέτε? Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Άρα λέτε ότι έλεγε, και οι δύο πλευρές θα έπρεπε να το αυτονόητο. Το αυτονόητο έλεγε ο Πούτιν, να μην μπει στο ΝΑΤΟ. Να υπάρχουν τώρα φωνές και λένε είχε κάνει λέει προσπάθεια και υπήρχε περίπτωση να μπει στο ΝΑΤΟ η Ουκρανία. Φυσικά αυτό το έχει βάλει και μέσα στο Σύνταγμά της. Αντιλαμβάνεσαι, ήταν δέσμευση πλέον για όλες τις κυβερνήσεις να μπει στο ΝΑΤΟ. Γιατί η Δύση δεν χαλάρωσε σε αυτό? Γιατί δεν χαλάρωσε? Εδώ που όπως έχει λεχθεί. Γιατί πιθανά είδε μια ευκαιρία εκεί να τελειώνει. Σαφέστατα. Μα το είχε δηλώσει. Δεν θα μπορούσε πλέον να χρησιμοποιεί τα επιχειρήματά του αυτά ο Πούτιν. Οπότε πολύ περισσότερο από ό,τι είναι τώρα εκτεθειμένος θα ήταν τότε. Ναι, τώρα έχει κάποια πράγματα. Απ' την άλλη μεριά, όταν μιλάς, ξεκινάς από την αφετηρία της απελευθέρωσης και τώρα συζητάμε για το πότε θα μπει στο Κίεβο, το χάνεις το επιχείρημα. Σας λέω ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε όλη αυτή η επιχείρηση, πολλά πράγματα έχουν γίνει λάθος και πολλά επιχειρήματα έχουν χαθεί από την πλευρά του Πούτιν. Ήταν λάθος η αιωλική η εισβολή, η κατάληψη της προσπάθειας κατάληψης της Ουκρανίας και με τον τρόπο που έγινε και η κοροϊδία των ηγετών της Δύσης. Δεν μπορεί να περνάει ο πρόεδρος της Γαλλίας προσωπώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητά με τον Πούτιν και να εκτίθεται, να τον εκθέτει με τον τρόπο που τον εκθέτει. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καγκελάριος Σόλτς και να συμπεριφέρει. Και τον Σόλτς. Άρα στριμώχθηκε. Όλα αυτά. Εδώ που και να δηλώσεις, πώς θα λήξει για τη Σουηδία και την Φιλανδία. Ναι. Τεράστιο λάθος. Βέβαια. Τεράστιο λάθος. Πώς θα λήξει αυτό?
Τις επόμενες ημέρες, εγώ προβλέπω ότι τελικά θα τελειώσει μετά, καταλαμβάνω, στην Ανατολική Ουκρανία. Ναι. Θα είναι δύσκολο, περιμένει για το Κίεβο τα αποτελέσματα που θα έχουμε στη Μαριούπολη και στο Χάρκοβο, μήπως αποτελέσουν παράδειγμα για τους κατοίκους και τους κυβερνώντες, έτσι ώστε να μην υπάρξει μια αιματοχυσία στο Κίεβο. Γι' αυτό περιμένει με τις τεράστιες δυνάμεις εκεί. Και αφού τελειώσει την ιστορία με το Χάρκοβο. Να εκδώσουν το Κίεβο οι κάτοικοι της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Θα το ήθελα πάρα πολύ ο Πούτιν, θα τον βόλευε, διότι έχουμε δει ότι οι κινήσεις μέχρι στιγμής δεν είναι για να χτυπήσει άμαχο πληθυσμό, δεν τον εξυπηρετεί καθόλου. Αυτό είναι και το υπόθεση του. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, έτσι. Ναι, ναι. Και αυτό εξάλλου οφείλεται και ότι οι ανακοινώσεις που γίνονται για τα όπλα ακριβίας που θέλει να χρησιμοποιήσει και τα χρησιμοποιεί. Και αν τώρα καμιά φορά, όπως είπε και ο κ. Βαλασόπουλος, αν ήταν στόχος στο κέντρο του Χάρκοβο, στον πόλεμο θα γίνουν και λάθη. Mm-hmm. Άκουσα από κάποιον συνάδελφό σας να λέει: καλά, βλέπει ο πιλότος τα αυτοκίνητα να κινούνται και χτυπάει. Τώρα, ο πιλότος, όταν είναι σε ταχύτητες τέτοιες και στο στρες που είναι, όταν πάει να κάνει ένα χτύπημα, θα δει ένα ή δύο αυτοκίνητα. Δεν είναι εύκολο αυτό και δεν είναι και στην ψυχολογία του πιλότου εκείνη τη στιγμή που πολεμάει να σκέφτεται έτσι. Μάλιστα. Απλά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.